Η μάχη στο Ραβινέ και στους πλησίους λόφους. Το Ραβινέ κατελήφθηκε και κρατήθη μέχρι ότου και ο τελευταίος μας φωνευθεί ο λοχαγός Γουλιανός 1η Μαΐου 1917. Απόσπασμα από το περιοδικό «Ο Τολμών». Ο γεννηθής στην Αύπακτο το 1885, Λεωνίδας Καρακουλάκης, αρχικά είχε αποφασίσει να σπουδάσει νομικά. Εισήχθη όμως αργότερα στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Κέρκυρας, από όπου απεφύτησε ως έφεδρος ανθιπολοχαγός πεζικού. Με το βαθμό αυτό πήρε μέρος στους δύο Βαλκανικούς πολέμους και εν συνέχεια για 5 μήνες συμμετείχε στον βορειοϋπηρωτικό αγώνα. Ακολουθεί ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Αγγλογαλλικά στρατεύματα αποβιβάζονται στη Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος του 1915, για να βοηθήσουν τη Σερβία που δέχεται επίθεση από Γερμανοβουλγάρους και Αυστριακούς. Η επιδίωξη των Αγγλογάλων τελικά να βαγεί και οι Γερμανοί και Βουλγάροι καταδιώκοντας προς τον νότο τους Σέρβους εισδύουν σε βάθος 2 χιλιόμετρων στον ελληνικό έδαφος και καταλαμβάνουν θέσεις νότια και δυτικά της Ιδωμένης. Το ελληνικό παρατάφτα κράτος δεν αντιδρά στην παραβίαση των συνόρων μας, παραμένοντας ουδέτερο προς μεγάλη αγανάκτηση των Αγγλογάλων και του Βενιζέλου. 1 χρόνο αργότερα, το βενιζελικό κράτος της Θεσσαλονίκης εισέρχεται στον πόλεμο στο πλευρό των Αγγλογάλων. Τούτο σημαίνει κυρίως όταν συγκροτείται ο Στρατός Εθνικής Αμήνης. Μία από τις πρώτες μονάδες του στρατού αυτού ήταν και η Ιεραρχία Σερών. Το δεύτερο σύνταγμα της οποίας υπηρετεί ο μόνιμος πλέον υπολοχαγός Καρακουλάκης. Η σύνθεσή της υπό τον συνταγματάρχη Χριστοδούλου εκείνης της Ιεραρχίας είχε ως εξής. Το πρώτο σύνταγμα το διοικούσε ο αντισυνταγματάρχης πυροβολικού Νι Ζαφυρίου και τα τάγματα του συντάγματος είχαν κατά σειρά διοικητές τους λοχαγούς Παπακώστα, Γουλιανό και Κονδύλι. Το δεύτερο σύνταγμα της Ιεραρχίας διοικούταν από τον αντισυνταγματάρχη Τσερούλη με διοικητές των ταγμάτων τους λοχαγούς Γρηγοριάδη, Τσάκαλο και Παλίδη. Και το τρίτο σύνταγμα είχε διοικητή τον συνταγματάρχη Νίκο Καλομενόπουλο με επικεφαλής των ταγμάτων του Σταυριανόπουλο, Κολονάρο και Καρασεβδά. Το Δεκέμβριο του 1916 η Ιεραρχία Σερών βρίσκεται δυτικά του Αξιού, όπου μαζί με την 122 Α Γαλλική Ιεραρχία του στρατηγού Ρενιό είναι αντιμέτωπη με Βουλγάρους και Γερμανούς. Μέχρι τον Απρίλιο του 1917 η ζωή στη Ιεραρχία κυλάει ήρεμα, χωρίς τη διεξαγωγή αξιοσημείωτων επιχειρήσεων. Η μόνη απασχόλησή της ήταν να επιδίδεται με περιπολίες και μικρής εκτασής επιθετικές ενέργειες σε ελαφρές αναγνωρίσεις προς το μέρος του εχθρού. Η τακτική αυτή θα ανατραπεί όταν μεταξύ των άλλων επιχειρήσεων στο τάγμα του από τον Παλαμά Καρδίτσας καταγόμενου Γουλιανού θα ανατεθεί η κατάληψη του λόφου του Ραβινέ. Οι Γαλλοί είχαν δώσει σε χαρακτηριστικά υψώματα δικές τους συμβατικές ονομασίες. Στην υποσυζήτηση μάχη θα συμμετάσχει και ο Καρακουλάκης, ο οποίος από την προηγούμενη μέρα είχε πει στο Γουλιανό: «Ήρθα από το δεύτερο σύνταγμα για να λάβω μέρος στη μάχη που θα κάνουμε αύριο για να δείξω ποιος είμαι». Το Ραβινέ, υψόμετρο 262 μέτρα, ευρισκόμενο και τότε και τώρα εντός του ελληνικού εδάφους, βρίσκεται βόρεια από το χωριό Πεντεβρύσες και βορειοδυτικά από το χωριό Χαμηλό. Στο ύψωμα είχαν καταστήσει οι Γερμανοί μεγάλων δυνατοτήτων παρατηρητήριο και το είχαν οχυρώσει με κάθε είδους κατασκευές και καταφύγει από σιδεροπαγές σκυρόδεμα. Οι εδαφικές ακολούθως αποπλήξεις στα ανατολικά του Ραβινέ σχηματίζουν τη δεξιά όχθη του Αξιού, το ύψωμα Semaine de Fer, το οποίο βρισκόμενο αμέσως δυτικά της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Γευγελής. Βρίσκεται 3 χιλιόμετρα νότια του σιδηροδρομικού σταθμού Ιδωμένης
και 1200 μέτρα βόρεια του χωριού Δογάνης. Στα δυτικά του Ραβινέ διαδεχόταν η μία την άλλη οι από τους Βουλγάρους τότε ελεγχόμενες εδαφικές εξάρσεις Ντρομαντέρ, Μπομπαντέρ και Μπιτόν Μπλάν. Τέλος, τα υπόλοιπα τμήματα της μεραρχίας Σερών κατήχαν τις εξής θέσεις. Το τάγμα Κονδύλι ήταν παραταγμένο νότιο του Σεμέν Ντε Φέρ, ανάμεσα στο εν λόγω Λόφο και το σημερινό χωριό Δογάνι. Το τάγμα Παπακώστα κατήχε θέσεις νοτιοανατολικά του Λόφου Ντρομαντέρ, με το σημερινό χωριό Πεντεβρίσες να παρεμβάλλεται ανάμεσα στο τάγμα και στο παραπάνω Λόφο. Δυτικότερα βρισκόταν το τάγμα Τσάκαλου, που και αυτό έβλεπε προς τον Ντρομαντέρ. Ακόμα πιο αριστερά, το τάγμα Παλίδι είχε μέτωπο αφενός μεν προς τον Μπομπαντέρ, αφετέρου δε προς τον Μπιτόν Μπλάν. Και πιο δυτικά, το τάγμα Καρασεβδά ήταν αντιμέτωπο με την κατεχόμενη επίσης από τον εχθρό εξέκουσα του Σκρά πλήρης της ονομασίας. Σιρκά Ντι Λέγγεν, ύψος 1096 μέτρα, έχοντας στα δεξιά του το χωριό Σκρά και στα αριστερά του άλλο γαλλικό τάγμα. Ως πρόδρομες επιχειρήσεις της ελληνικής επίθεσης εναντίον του Ραβινέ χαρακτηρίζονται οι εξής. Στις 22 Απριλίου του 1917 σημειώνεται επιθετική ενέργεια του τάγματος Τσάκαλου εναντίον του Μπομπαρντέ. Οι επιτιθέμενοι, μόνο με ξυφολόχοι, χειροβομβίδες και με την πολεμική ιαχή αέρα, γίνονται κύριοι του υψώματος και καθιστούν σε αυτό σειρματόπλεγμα προκειμένου να αναχαιτιστούν οι εχθρικές αντεπιθέσεις. Σκοτώνεται όμως ο Λεβεντόκορμος, σπαρτιά της ανθιπολοχαγός Καργάκος, ο οποίος λίγο πριν τη μάχη καλοπιζόταν, τραγουδώντας υπό το φως του κεριού μπροστά σε ένα κομμάτι καθρέφτη. Και όταν ο επιτελής Ντάνιας τον κοίταξε περίεργα, ο Καργάκος διέκοψε το τραγούδι και του είπε «Τι με κοίτας Ντανιά, δεν είμαι όμορφος? Δεν σου φαίνουμε σαν ουσάρος του θανάτου που πάει να σκοτωθεί? Έχασαν επίσης τη ζωή του στον Μπορμπαντιέ 6 Έλληνες οπλίτες. Τραυματίστηκε ένας ακόμα αξιωματικός μας και 24 οπλίτες και συνελήφθηκαν 6 εχμάλωτοι. Στις 8:20 το βράδυ της 22 Απριλίου του 1917 το τάγμα Κονδύλι επιτίθεται εναντίον του Σεμέν Ντε Φέρ. Η επιχείρηση πέτυχε και είχε ως αποτέλεσμα να συλληφθούν 5 Βούλγαροι εχμάλωτοι, μεταξύ των οποίων και ο διοικών την εχθρική τοποθεσία επιλοχίας. Στις 10:30 όμως αρχίζει σφοδρότατος εχθρικός βομβαρδισμός εναντίον του υψώματος και ακολουθεί βουλγαρική αντεπίθεση για ανακατάληψη του Λόφου, η οποία αποκρούστηκε. Παράλληλα, καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, παρά το συνεχή εχθρικό βομβαρδισμό της τοποθεσίας, λάβανε χώρα από μέρος των Ελλήνων η αμυντική της οργάνωση με ανασκαφή χαρακομμάτων και αναστροφή των πριν εχθρικών. Στις 4:30 το πρωί της 24ης Απριλίου αρχίζει σφοδρότατη δράση του εχθρικού πυροβολικού εναντίον του Σεμέν Ντε Φέρ και ακολουθεί αντεπίθεση 250 Βουλγάρων πεζών. Το ύψωμα το υπερασπίζονται 17 μόνο άνδρες, καταπονημένοι από την ολονύχτια εργασία. Επικεφαλής τους βρίσκεται ο εκκαλαβρίτων έφεδρος ανθιπολοχαγός, δημοσιογράφος στο επάγγελμα, Ευστάθιος Δογάνης, που με το προσωπικό του παράδειγμα παρασύρει τους άντρες του σε μία δια της λόγχης αντεπίθεση. Θράψμα όμως εχθρικής χειροβοβίδας στέκει μοιραίο για τον ήρωα ανθιπολοχαγό. Και ναι μεν αυτός κατέθεσε εκεί τη ζωή του, όμως η βουλγαρική αντεπίθεση αποκρούστηκε. Μετά το θάνατο του Δογάνη, τον οποίον θα τον αντικαταστήσει ο ανθιπίατρος Ηλίας Αποσκήτης. Γιατί τότε και οι γιατροί άνδραχαν του φέκι. Βρέθηκε το εξής από το πριν γραμμένο σημείωμά του. Τώρα πια που πέθανα,
μάθετε ότι ήρθα να σκοτωθώ, πολεμώντας υπέρ των δίκαιων της αγαπητής μας πατρίδος και γενικότερα υπέρ των ιδεωδών της ανθρωπότητος. Έχω τον εγωισμό να πιστεύω ότι ανήκω εις τους ιεροφάντες της ανθρωπότητος. Όσο ταπεινός και αν είμαι, το επόμενο απόγευμα τέλος διενεργείται και η τρίτη εχθρική αντεπίθεση, την οποία τη συντρίβει το πυροβολικό μας. Οι απώλειες της ελληνικής αυτής πολεμικής δραστηριότητας, εκτός από το θάνατο του Δογάνη, ανήλθαν σε 16 οπλίτες και 2 αξιωματικούς νεκρούς και σε 50 οπλίτες τραυματίες. Στο αριστερό άκρο του μετόπου, στις 23 Απριλίου του 1917, το τάγμα Καρά Σεβδά είχε ήδη επιτεθεί κατά τους Κρά, πρώτη μάχη Σκρά. Στην επίθεση συμμετείχε ένας λόγος Ελλήνων παλεμάχων του Δυτικού Μετόπου και των Δαρδανελίων με τους υπολοχαγούς Παύλο Γύπαρη, Νιζέρβα και ένα γαλλικό τάγμα αλπινιστών. Από τη μοίρα ορειβατικού πυροβολικού του Λουκά Σακελαρόπουλου, πυροβολαρχίες Αβραμίδη και Ματάλα, καθώς και από γαλλικές πυροβολαρχίες. Έτσι, ο στόχος της επίθεσης εκείνης σε μεγάλο βαθμό επιτεύχθηκε. Οι Βούλγαροι εντίτης αντεπιτίθονται, σκοτώνεται ο διοικητής του γαλλικού τάγματος και από την υπαιτιότητα του αντικαταστάτη του αναγκάζονται οι Έλληνες και οι Γάλλοι να εκενώσουν το έδαφος που είχαν καταλάβει. Τις παραπάνω προπαρασκευαστικές επιτυχείς επιθέσεις τις ακολούθησε η επίθεση εναντία του Ραβινέ, τη επίβλεψη του διοικητή του πρώτου συντάγματος της Ιεραρχίας Σερών, αντισυνταγματάρχη Ζαφυρίου, ο οποίος ως μέραρχος της πρώτης Θεσσαλονικής Μεραρχίας θα είναι ο πρώτος που θα αποβιβαστεί μετά ακριβώς 2 χρόνια στη Σμύρνη. Στο τομέα της επίθεσης, η απόσταση της πρώτης γραμμής του συντάγματος από το Ραβινέ ήταν μεγαλύτερη από 1200 μέτρα. Γι' αυτό επιβαλόταν να προωθηθούν προς επίθεση τμήματα πλησιέστερα στο λόφο και από εκεί να εξορμήσουν για την κατάληψή του. Έπρεπε λοιπόν να οργανώσουν μία παράλληλο, ένα δηλαδή χαράκωμα παράλληλο προς την εχθρική γραμμή αντίστασης που να είναι και αιγύτερα αυτής. Τη νύχτα επομένως της 22ης προς 23ης Απριλίου, ο τέταρτος λόγος του συντάγματος, τάγμα Παπακώστα, κατέλαβε τη βόρεια παρυφή του χωριού Πεντεβρύσες και καθίσταται εκεί η πρώτη ελληνική παράλληλος. Τότε τραυματίστηκε ο υπολοχαγός Τράγας, τη στιγμή που ο λοχαγός και Χαγιάς με τους άντρες του συνέλαβαν πολλούς εχμαλώτους. Μετά 3 μέρες οργανώθηκε και δεύτερη παράλληλος, ακόμη κοντύτερα προς το Ραβινέ, μία πέχουσα από το οχυρωμένο λόφο, περισσότερο από 250 μέτρα. Δεν απέμενε τώρα παρά να ακολουθήσει η κύρια επιχείρηση κατά του υψώματος, η οποία εγκριθείς από τον Γάλλο συνταγματάρχη Βινιέ, επρόκειται να πραγματοποιηθεί τις 4:30 ώρα τα ξημερώματα της 1η Μαΐου του 1917. Μία ημέρα πριν, σημειώνει στο ημερολόγιο του Καρακουλάκης, την πρωία, λαμβάνομεν τη διαταγή ότι η επίθεση κατά του Ραβινέ θα γίνει αύριον την πρωία περί τα ξημερώματα. Περί την έκτην πρωινή, εκινούμεν μετά του συνταγματάρχου προς αναγνώριση, επιστρέψαντας περί την 11η, συγκεντρώσα στο λόγο κοινοποιώ αυτό την διαταγή. Καθορίζω τα τμήματα κατά λεπτομέρειας της ενεργείας. Διατάζω τα του εφοδιασμού. Ξημερώνει πρωτομαγιά. Ήθε η επιτυχία της επιχειρήσεώς μας να μας αποτελέσει την άνοιξη για τας δυσκόλους περιόδους της πατρίδος μας. Ήθε το αίμα όπερ θα χύσομεν να σχηματίσει ανεξίτηλους φραγίδας δικαιωμάτων μας επί του εδάφους αυτού. Θα αποθάνω ίσως. Τούτο όμως θα είναι η μόνη ικανοποίησης ειν καθ' όλην μου την ζωήν εγεύθυν. Περί εν τούτης φτάσει η πρωτομαγιά εκείνη, άλλη μία πολεμική προσπάθεια
λαμβάνει χώρα στην περιοχή. Στις 28 Απριλίου διατάσσεται επίθεση κατά του λόφου Ντρομαντέρ. Τη διενεργεί τμήμα αποτελούμενο από το λόχο του υπολοχαγού Χερέτη και το λόχο του λοχαγού Παπασταματίου, του τάγματος Παλίδη, του δεύτερου συντάγματος, καθώς και από το δεύτερο λόχο αυτού του συντάγματος. Και ενώ τη γενικότερη διοίκηση την έχει ο Γάλλος λοχαγός Ματιέ, το βασικό επί του προκειμένου σχέδιο ήταν το ακόλουθο. Στις 5 και 15 ο λοχαγός Χερέτη θα διεισδύσει στην εχθρική τοποθεσία μέσω ανοίγματος στα εχθρικά σειρματοπλέγματα. Θα καταλαμβάνονταν συγκεκριμένοι τομείς του Ντρομαντέρ, οι οποίοι εν συνέχεια επρόκειται να οργανωθούν αμυντικά, ενώ ο λόγος Παπασταματίου και ο δεύτερος λόγος του δεύτερου συντάγματος είχε καθοριστεί να επιτεθούν από τα νότια. Σε εκτέλεση του σχεδίου αυτού, οι άντρες του Χερέτη και Παπασταματίου διαιρούνται σε 4 τμήματα. Σε απόσταση 20 μέτρων βαδίζουν οι εκαθαριστές χαρακομμάτων και ακολουθεί 50 μέτρα πιο πίσω μία δημιουργία ενίσχυσης. Τα τμήματα αυτά, μετά από προπαρασκευή πυροβολικού, προελάβουν και σε 1/4 της ώρας επιτυχάνουν την κατάληψη ολόκληρου του Ντρομαντέρ. Πέφτει ωστόσο στο πεδίο της μάχης ο από τη κύμη καταγόμενος Παπασταματίου, ο οποίος συχνά έλεγε «Όταν φωνευθώ, δεν έχω τίποτε άλλο να αφήσω στα παιδάκια μου τα φτωχά. Ημί ένα καλό όνομα». Για τον θάνατο του Παπασταματίου, ο Καρακουλάκης σημείωνε τότε. «Δεν θέλω να το πιστέψω, διότι δεν είναι δυνατόν ένα τόσο σοβαρό συμβάν να περιείχε το τόσο αργά εις γνώση μας. Σπεύω εις το τηλέφωνο. Λαμβάνω δυστυχώς τη λυπηράν διαβεβαίωση ότι το όντι ο φίλτατος Κώστας μας πεσών κατά την επίθεση της χθες κατά του Ντρομαντέρ. Εν ο αιγύτο του δοξασμένου λόχου του ευρίσκεται νεκρός εις την ένδραν της μεραρχίας, όπου τα χειρουργία είναι εκείθεν. Μεταφερθείς εις Θεσσαλονίκην και ταφεί εις ένδειξη τιμής εις το πεδίο του Άρεως. Δυστυχώς, δοξασμένε Κώστα μου, επέπρωτο το όνειρό σου για το θάνατό σου, το οποίο εγαλούχησες επί τόσο καιρό με το αφρόγαλα της δόξης του επάξιου συγγενού σου, αημνήστου ηρώος Βελισσαρίου, του οποίου οι δοξασμένες ηρωικές σελίδες της ιστορίας του εφιλοδόξησες να γίνουν ο επιτάφιος τύμβος σου. Επέπρωτο λέγω να πραγματοποιηθεί. Κατά την επίθεση εναντίον του Ντρομαντέρ έχασαν τη ζωή τους άλλοι 20 οπλίτες. Τραυματίστηκε ένας άλλος αξιωματικός μαζί με 57 οπλίτες και συνελήφθησαν 26 εχμάλωτοι, από τους οποίους 4 υπαξιωματικοί. Προήχθη αφετέρου επ Ανδραγαθία ο Παλίδης και του απενεμήθη ο πολεμικός σταυρός με τα Δάφνης. Στη Θεσσαλονίκη, ο επικεφαλής των στρατευμάτων της Αντάντ, Γάλλος στρατηγός Σαράιγ, επισκέπτεται τώρα προσωπικά τον Βενιζέλο και τον συγχαίρει. Ο ίδιος στρατηγός ακολούθως τηλεγραφεί στο Παρίσι, στο Γάλλο αρχιστράτηγο. Οι επιχειρήσεις της προχθές από το Ελληνικό Σύνταγμα κατά του υψώματος σε Μεντεφέρ και εναντίον ενός άλλου παρόμοιου, εναντίον της θέσεως Μπομπαρντέ, εκτελέστηκαν με τόλμη και ορμή. Οι λοχαγοί Κονδύλης και Παλίδης προετοίμασαν την επίθεσή τους με προσοχή και εμπειρία και οδήγησαν τους άντρες τους, επιδεικνύοντας δραστηριότητα, καθώς και με κάθε τάξη. Αξιωματικοί και στρατιώτες συναγωνίζονται μεταξύ τους σε Ανδρία. Η έφοδος πραγματοποιήθηκε χωρίς τη χρήση όπλων, με χειροβοβίδες και διά της λόγχης. Οι Έλληνες δικαίωσαν την πολεμική τους αξία. Ζητώ την προαγωγή των λοχαγών Κονδύλη και Παλίδη, αλλά και ο Γάλλος συνταγματάρχης Μαρτυφρών παρατηρούσε. Οι απώλειες των Ελλήνων ολοκληρωτικά τους τιμούν και αποδεικνύουν την Ανδρία και την ορμή τους. Με τα πολλά,
ξημερώνει η 1η Μαΐου του 1917. Οπότε προκειμένου να στεφεί από επιτυχία η τελειωτική φάση της επιχείρησης εναντίον του Ραβινέ, παίρνοντας τα εξής μέτρα. Εκτός από τα ατομικά πυρομαχικά, τα σκαμπανικά και τους γιώσακους, έκαστο στρατιώτης θα έχει μαζί του και 3 γιώσακους. Λήφθηκε πρόνοια για την ύπαρξη αποθεμάτων αμυντικού υλικού και ποσοτήτων πυρομαχικών. Όλα αυτά συγκεντρώθηκαν πίσω από την περισσότερο προκεχωρημένη β' αμυντική παράλληλο και περιλάβαναν 50 συλλογές καμπανικών εργαλείων, 500 γιώσακους, 60 κουλούρες συρματοπλέγματα αριμπά, 400 χειροβοβίδες, 10 κιβώτια φυσυγείων, φωτοβολίδες φωτιστικές και σηματοδοσίας, υδροβιτία και άλλα. Την επίθεση επιμίζονται οι λόχοι 6ος, 7ος και 8ος του τάγματος Γουλιανού και η δημιουργία πολυβόλων προήμου, και όλοι αυτοί υποστηρίζονται από 4 οπλοπολυβόλα και 4 οπλοβομβόλα. Οι άντρες θα έφεραν στολή εκστρατείας και κράνος, μανδύες και αντίσκηνα χιαστή, προσωπίδες μίας ημέρας, τροφή και πλήρες υδροδοχείο. Δεν θα είχαν γυλιό και κάθε οπλίτης θα ήταν εφοδιασμένος με 200 φυσίγκια και 2 χειροβοβίδες. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο ένατος λόχος του 45ου Γαλλικού Συντάγματος, αποστολή του οποίου ήταν να εκπορθήσει το οχύρωμα που συνέδεε τον Ντρομαντέρ με το Ραβινέ, το αποκαλούμενο χαράκωμα της Ελεονόρας, από το όνομα της βασίλισσας της Βουλγαρίας. Οι κατά τις προηγούμενες πάντως ημέρες δράσεις του φίλιου πυροβολικού ήταν τέτοιας έντασης ώστε όχι μόνο τα σειρματοπλέγματα αλλά και τα χαρακώματα του Ραβινέ είχαν σκαφθεί. Έτσι, αυτά δυνατούσαν πλέον να προσφέρουν οποιαδήποτε κάλυψη, όχι μόνο στους Βουλγάρους αλλά και στα τμήματα της επίθεσης όταν αυτά θα γινόταν κύρια του λόφου. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες, η φρουρά του συνόλου των χαρακωμάτων του Ραβινέ δεν ξεπερνούσε το 1 ή 2 λόχους. Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, οι ελληνικοί λόχοι συγκεντρώθηκαν αθόρυβα στις 2:30 το πρωί της 1ης Μαΐου του 1917 στις θέσεις εξόρμησής τους. Στις 4:30, και ενώ ο συναφιασμένος ουράνος και πλήρη άπνοια προμοίαιναν βροχή, το γαλλικό πυροβολικό άρχισε να βάλει εναντίον του Ραβινέ και 5 λεπτά αργότερα τα τμήματά μας ανέβαιναν στο λόφο. Η άφηξή του στην κορφή συντελέστηκε στα επόμενα 5 λεπτά, καθώς το φίλιο πυροβολικό επιμήκυνε ήδη τη βολή του. Ακολούθησε πολεμικός αγώνας επί του οχυρού. Οι επιτιθέμενοι συνδυάζουν την ορμητικότητά τους με την αριθμητική τους υπεροχή και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα γίνονται κύριοι της θέσης. Από τη φρουρά του Ραβινέ συλλαμβάνονται 55 Βούλγαροι εχμάλωτοι και 5 Γερμανοί. Ακολουθεί η προσπάθεια για τη διατήρηση του ελληνικού ελέγχου επί του Ραβινέ, προσπάθεια που περιλαμβάνει πολλές συγκλονιστικές φάσεις. Ήδη, βουλγαρικά βαριά και παιδινά πυροβόλα, τόσο από ανατολικά από την πλευρά του Αξιού, όσο και βορειοανατολικά από την περιοχή της Γευγελής, επιδίδονται σε πυκνή βολή φραγμού, η οποία αφενός μεν είχε αρκετό βάθος, αφετέρου δε ελάμβανε χώραση χρόνος με τη βολή φραγμού και του γαλλικού επίσης πυροβολικού. Δια του τρόπου αυτού, ολόκληρο το Ραβινέ καλύπτεται τώρα από πυκνό καπνό, που μόλις μεταβίας κατά τις 5 το πρωί επέτρεπε τους Έλληνες να διακρίνουν το τριγωνομετρικό σημείο, το ενδεικτικό της κατάληψης του υψώματος. Ο βουλγαρικός, ωστόσο, βορβαδισμός κατά της κορφής του οχύρου δεν θα πραγματοποιηθεί παρά τις 6 το πρωί, γιατί κατά τα φαινόμενα το εχθρικό πυροβολικό μέχρι τότε δεν είχε αντιληφθεί ότι η κατάληψη της κορφής του λόφου είχε ήδη συντελεστεί. Οι ελληνικοί λόχοι είχαν επίσης στη διάθεσή τους ένα χρονικό διάστημα μιας ώρας προκειμένου να ανατρέψουν και να επισκευάσουν τα πρώην βουλγαρικά οχυρώματα, αλλά και για να διανοίξουν ατομικά ορίγματα
ώστε να προστατευτούν οι ίδιοι από την αναμενόμενη επί του οχυρού δράση του εχθρικού πυροβολικού. Και όντως, κατά την προαναφερθήσα ώρα, επιδόθηκε ο εχθρός σε βολή πυροβολικού με στόχο το ίδιο τώρα το Ραβινέ. Οπότε και άρχιζε ουσιαστικά ο μεγάλος εφιάλτης των ελληνικών τμήματων. Γιατί στη συνέχεια, το γερμανοβουλγαρικό πυροβολικό, τριών συνολικά τομέων, συγκέντρωσε τα πυρά του επάνω στο συγκεκριμένο ύψωμα. Με αποτέλεσμα, ο επιφάνειας λίγων δεκάδων τετραγωνικών μέτρων λόφος να δεχτεί χιλιάδες οβίδες. Παρόλα αυτά, οι δικοί μας παραμένουν ακλόνητοι. Οι εχθρικές οβίδες κονιορτοποιούν σε βάθος 3 μέτρων το έδαφος του λόφου, ώστε είναι αδύνατον πλέον να κατασκευαστούν σε αυτό ή να διατηρηθούν χαρακώματα. Ο ένας μετά τον άλλον πέφτουν και οι υπερασπιστές του υψώματος εναντίον του εχθρικού πυροβολικού. Βέβαια, ζητήθηκε η βοήθεια του Φίλιου Βαρέως, του οποίου πράγματι επέβαλε σιγή, πλην όμως πρόσκαιρη στα εχθρικά πυροβολία. Και ενώ ο εχθρός πραγματοποιούσε συγχρόνως και βολή φραγμού, Βούλγαροι πεζοί πλησίαζαν το Ραβινέ επιχειρώντας αντεπίθεση, την οποία ματέωναν τα πυρά του πυροβολικού μας, των πολυβόλων και των ελαφρών όπλων πεζικού. Εν τω μεταξύ, ο εν εφεδρίας έκτος ελληνικός λόγχος, με πρωτοβουλία του διοικητή του και χωρίς διαταγή προϊσταμένης αρχής, εγκατέλειψε τη θέση του και ανέβηκε και αυτός στο Ραβινέ για να ενισχύσει του εκεί αγώνα. Στις 10:30 το πρωί, ο λοχαγός Γουλιανός από το Ραβινέ ζητά αντικατάσταση του ταγματός του. Μια και τα 3/4 των αξιωματικών και των οπλητών του είχαν τεθεί εκτός μάχης. Τα χαρακώματα του λόφου είναι γεμάτα νεκρούς και τραυματίες και οι δυνάμενοι να πολεμήσουν κρατούν στα χέρια τους άχρηστα πια όπλα, ενώ τους λείπουν και χειροβοβίδες. Αργότερα, μία δεύτερη αναφορά του, ο Γουλιανός εξηγούσε: «Το Ραβινέ κατελήφθη και θα κρατηθεί μέχρι ότου και ο τελευταίος μας εφωνευθεί. Εν τούτης, έχετε υπόψη σας ότι οι περισσοζόμενοι στρατιώτε είναι συντρίμια ηθικώς, δια ο και νομίζομεν ότι δέον να αποστήλωσιν νέοι στρατιώτε με τα αναλόγων στελεχών, των υπαρχόντων αραιοθέτων κατά πολύ, λόγω των απολειών. Έχομεν ανάγκη εργαλείων σκοπευτικών, τόλφης υγείων, χειροβομβίδων και οπλοβομβίδων, επίσης αρκετών πυράβλων, φωτοβολίδων λευκών. Επίσης, έχομεν ανάγκη ύδατος, τα έτοιμα ίδια ρημπά δέων, να μεταφερθώσιν εντάφθα. Επίσης, εκρυπτέ και τα ορίγματα συγκοινωνίας είναι πλήρη τραυματιών. Παρακαλώ φροντίσατε για την ταχυτέραν διαμετακόμισή των. Αδύνατος η εξακρίβωση των απολειών μας. Επί του λόφου Ντουρμπό παρατηρούνται συγκεντρώσεις εχθρικέ. Ενοχλούσε μάλιστα δια απολειών τα έναντι των εκτεθειμένα τμήματά μας. Νομίζομεν ότι είναι δυνατόν να γίνει βολή πυροβολικού κατά αυτόν. Απόλυτος ανάγκη συνδεθόμεν τηλεγραφικός μέχρι εσπέρας. Γουλιανός. Η τηλεφωνική εξάλλου επαφή ήταν αδύνατο να υπάρξει με το λόφο. Μόλις απλωνόταν το καλώδιο, κοβόταν αμέσως από τις εκρήξεις των οφίδων. Επί του υψώματος, ελληνικές δυνάμεις μόνο με φωτοβολίδες ή άλλα ορατά σήματα ήταν δυνατό να συνεννοηθούν με τα προϊστάμενά τους κλιμάκια. Θα χρησιμοποιήσουν, για παράδειγμα, 2 ποιμίκη λευκά σήματα σε σταυροειδή σχηματισμό, διαρκώς προβαλούμενα, προκειμένου οι υπερασπιστές του Ραβινέ να ζητήσουν γενικό φραγμό πυροβολικού. Μία ώρα αργότερα, οι Γάλλοι πυροβολητές ανακοινώνουν στον αντισυνταγματάρχη Ζαφυρίου ότι τα πυρομαχικά τους σε λίγο εξαντλούνταν και γι' αυτό στο εξής θα έβαλαν μόνο κατά διαλύματα, τη στιγμή που το βουλγαρικό πυροβολικό δρούσε ακατάπαυστα. Στις 2 η ώρα το μεσημέρι, το βουλγαρικό πεζικό επιχειρεί σοβαρή αντεπίθεση, την οποία καλείται να αντιμετωπίσει ο επικεφαλής του 8ου ελληνικού λόφου Καρακουλάκης με τους ελάχιστους άντρες του. Οι αντεπιτιθέμενοι, εν τω μεταξύ Βούλγαροι,
είχαν κατορθώσει να διεισδύσουν στα βόρεια χαρακώματα του Ραβινέ, όπου μόνα τους τα πυρά του ελληνικού πεζικού δεν ήταν σε θέση να ανακόψουν την ηλεκτρική προέλαση. Μια και η σκόνη είχε αχρηστεύσει τα περισσότερα από τα όπλα των υπερασπιστών του λόφου. Η Λόγχη, επομένως, είχε απομείνει ως το μόνο αποτελεσματικό όπλο στα χέρια του υπολοχαγού Καρακουλάκη, ο οποίος διαυθύνσε εξορμά με ολίγους άντρες και κραυγάζοντας εμπρός παιδιά για την πατρίδα. Δεν προφτάνει όμως να προχωρήσει λίγα βήματα και το κορμί του κυριολεκτικά διαμελίζεται από αιγύτατα διαραγή σαβίδα βαρέως εχθρικού πυροβόλου. Έκτοτε, οι γαλλικοί στρατιωτικοί χάρτες, τη χαράνδρα εκείνη την οποία δεσπόζει το Ραβινέ και την οποία πότισε με το αίμα του Καρακουλάκης, θα την αποκαλούν Ραβί ντε Καρακουλάκης. Κατά τον ίδιο τρόπο έπεσε εκεί και ο έφεδρος ανθιπολοχαγός πρωτοψάλτης, ο οποίος συχνά έλεγε: «Δεν θέλω να γυρίσω στην Αθήνα, που ο κομματισμός την έχει μολύνει εις αφάνταστον βαθμόν». Πλησίων ευρισκόμενος ο ανθιπολοχαγός Φλούλης τίθεται τώρα επικεφαλής της ελληνικής αντεπίθεσης και οι δικοί μας, τραυματίες και μη, με την πολεμική αχή αέρα, ρίχνονται στον εχθρό. Και όταν η ορμητικότητα και οι αχές τους θα επιτύχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα και οι Βούλγαροι θα τραπούν σε φυγή, ένας άλλος αξιωματικός, ο ανθιπολοχαγός Τσοκανάκης, προελάβοντας κατά την καταδίωξη του εχθρού υπερβολικά βορειότερα, θα βρεθεί μετά δύο ημέρες νεκρός. Η εκατέρωθεν πάντως μονομαχία του πυροβολικού συνεχίζονταν αδιάλειπτος. Ο εχθρός επιχειρούσε να ματαιώσει κάθε προσπάθεια από το μέρος των Ελλήνων να επεκτείνουν την επιτυχία τους, ενώ συγχρόνως πραγματοποιούσε και ένα αδιαπέραστο φραγμό πυροβολικού στις νότιες πλαγιές του Ραβινέ, προκειμένου να εμποδιστεί κάθε εκείθεν προς ύψωμα βοήθεια. Και όλα αυτά συνέβαιναν τη στιγμή που τα επί του λόφου ελληνικά τμήματα υπέμεναν καρτερικότητα και την δράση του εχθρικού πυροβολικού που είχε στόχο τον ίδιο το λόφο. Υπό τις συνθήκες αυτές τραυματίζεται βαρύτατα και ο λοχαγός Γρηγόρης Γουλιανός, του οποίου ως εκ θαύματος πραγματοποιείται η μετακομιδή. Είναι η στιγμή που ο Γάλλος στρατηγός Ζενέν τηλεγραφεί δακρυσμένος στην Θεσσαλονίκη: «Είδα ένα ολόκληρο ελληνικό τάγμα να μένουν 50 άντρες όρθιοι. Τα 3/4 των αξιωματικών είναι εκτός μάχης». Αλλά και ο επιτελής της μεραρχίας συνταγματάρχης Κωνσταντίνος Μαζαράκης ανέφερε: «Η σημερινή μάχη προς κατάληψη του Ραβινέ ή το αληθώς επική, άπαντες οι στρατιώτες των τριών συμμετασχόντων λόχων του πρώτου συντάγματός μας, σχεδόν ετραυματίστησαν ή φωνεύτησαν. Ο ηγείτορο λοχαγός Γουλιανός Γρηγόριος ετραυματίστη θανασίμως, διό και πρότεινα εις μέραρχον να τον προτείνει προς προαγωγήν πρώτου θανάτου του. Ίσως, άτε, επιδεξαμένου θρηλυκή γενναιότητα και ικανότητα. Λόγω των μεγάλων απολειών παρουσιάστησαν πολλά κενά και προς τούτο παρακαλώ όπως ενεργήσατε να αποστολήν ενισχύσεως προς συμπλήρωση των μονάδων μας». Ο εν Θεσσαλονίκη επίσης Γάλλος αρχιστράτηγος Σαράι, υπό την αριθμό 31 ημερήσια διαταγή της 5ης 18ης Μαΐου του 1917 τόνιζε: «Ο λοχαγός Γρηγόριος Γουλιανός οδήγησε τρεις λόγους του τάγματός του εναντίον ισχυρού εχθρικού έργου, το οποίο κατέλαβε παρά το σφοδρό πυρ, ύστερα από λυσόδη μάχη εκ του συστάδη. Διατήρησε τη θέση του χωρίς καμία φυσική του προφύλαξη, υπό βομβαρδισμό ανίκουστης σφοδρότητας, μολό την έφερε 6 τραύματα, από τα οποία το ένα πολύ σοβαρά. Και όταν μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο εκστρατείας, δεν έπαυσε να ενδιαφέρεται για την έκβαση της μάχης και εκδήλωσε ζωηρή χαρά όταν έμαθε την οριστική επιτυχία της. Υπό τις συνθήκες αυτές επέδειξε συμπεριφορά αληθινού ήρωα. Γνωστοποιώντας σας την ηρωική στάση του λοχαγού Γουλιανού, προτρέπω όλους τους αξιωματικούς να μιμηθούν το αξιομίμητο παράδειγμά του».
τον τραυματισμένο Γουλιάνο και αποκαλούμενο αμίλητο παλικάρι. Λόγω της σεμνότητάς του θα τον επισκεφθεί και ο ίδιος ο Βενιζέλος στο νοσοκομείο. Και εκεί ο κριτικός πολιτικός θα του σφίξει με τα δύο χέρια την παλάμη, λέγοντάς του γεμάτο συγκίνηση: «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, διότι μου έδωσες επιχειρήματα για να μπορέσω να υψώσω τη φωνή δια τα δίκαια της Ελλάδος μας». Για να ξαναγυρίσουμε όμως στο Ραβινέ. Μετά το τραυματισμό του λοχαγού Γουλιανού, αναλαμβάνει τη διοίκηση των εκεί τμήματων μας, οι άντρες των οποίων δεν ξεπερνούσαν τους 50, ο υπολοχαγός Ζησιμόπουλος, ενώ από τους υπόλοιπους αξιωματικούς είχαν απομείνει οι ανθυπολοχαγοί Φλούλης, Κασαπάκης και ο ανθυπασπιστής Γκέκας. Εκτός από τους ήδη προαναφερθέντας νεκρούς αξιωματικούς, στο Ραβενέ πρόσφεραν για την πατρίδα τη ζωή τους ο υπολοχαγός Κοντοπόδης Νι, διοικητής του 7ου Λόχου και ο ανθυπολοχαγός Ζούμπερης. Επίσης, πριν του Γουλιανού, τραυματίστηκαν οι ανθυπολοχαγοί Στρατάκης, Πρόημος, Πέτας, Σακόραφος, Ριγόπουλος, Τριανταφυλλίδης, Φαλτσής και Σταυρίδης. Ο Πλήτες φωνεύθηκαν 51 και τραυματίστηκαν 225.